Νίκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για την τιμή που μου κάνατε να είστε δίπλα μου. Δίπλα μου. Σήμερα, μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική για εμένα. Αφού μαζί σας ξεκινάω ένα όμορφο, αλλά συνάμα και δύσκολο ταξίδι. Βέβαια, το ξεκίνημα στην πολιτική μου μικρή μέχρι τώρα πορεία έγινε στις νομαρχιακές εκλογές του 2006, όπου ήμουν υποψήφια με την υπερνομαρχία δράσης και με τη βοήθεια πολλών από εσάς είχα μια αξιοπρεπέστατη παρουσία αφού έλαβα 10.000 ψήφους. Στο σημείο αυτό νιώθω την ανάγκη να πω δύο λόγια για μένα. Ειδικότερα για όλους εσάς που για πρώτη φορά με γνωρίζετε σήμερα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά είμαι μισή από τα Σφακιά της Κρήτης και μισή από τη Μάνη. Αποφύτησα από το Αμερικάνικο Κολέγιο και στη συνέχεια αποφάσισα να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο να σπουδάσω γιατρός. Αυτό θεωρώ ότι είναι και θα είναι το επάγγελμά μου. Την πολιτική τη βλέπω μόνο ως κοινωνική προσφορά. Θεωρώ και πιστεύω ακράδαντα ότι η σημερινή δυσάρεστη κατάσταση στην οποία όλοι μας έχουμε βρεθεί οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο ότι πολλοί έβλεπαν και συνεχίζουν να βλέπουν την πολιτική ως επάγγελμα και όχι ως συνεισφορά στα κοινά. Φίλες και φίλοι, ας μην γελιόμαστε. Κάποιοι μας θέλησαν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Κάποιοι μας κάνουν να πιστεύουν ότι η επόμενη πενταετία θα είναι χειρότερη της προηγούμενης. Κάποιοι μας γέμισαν απεσιοδοξία και υπονομεύουν το μέλλον μας. Η πατρίδα μας, στο κρίσιμο αυτό και κομβικό σημείο, χρειάζεται αλλαγή βλέψης. Μόνο με πάθος για δουλειά, διαφάνεια, νέες ιδέες, ρήξεις και τομές εγκατεστημένα και τέλος με σοβαρό πρόγραμμα κάτω από αυστηρό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε. Και αυτό μπορεί να το προσφέρει μόνο μία αυτοδύναμη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μοναδική οδός σήμερα για να αποφύγει η Ελλάδα τις περιπέτειες μίας ακυβερνησίας και τον πιθανό της εκτροχιασμό από την ευρωπαϊκή της πορεία. Σαφώς βέβαια και δεν υπάρχει μαγική συνταγή έτοιμη προς κατανάλωση. Όμως, η έξοδος από την ύφεση πρέπει να έχει και σύμφωνα με το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα στο Ζάπιο, σαφές σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα. Κορονίδα αποτελεί ανάπτυξη, μια λέξη που τελευταία ακούμε πολύ συχνά και δεν έχει κομματικό ορισμό. Λέγοντας ανάπτυξη, εννοείται η αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, η καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων και του εργατικού δυναμικού της χώρας μας. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται έντονη εξωστρέφεια, έτσι ώστε το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου, δηλαδή οι εισαγωγές, μείον τις εξαγωγές, να μειωθούν δραστικά. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, έτσι ώστε να τονωθεί η ζήτηση, η κατανάλωση και επομένως η θέση εργασίας. Σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς δεσμεύτηκε μεσοπρόθεσμα για 15% οριζόντιο φορολογικό συντελεστή. Η προσέλκυση ιδιωτικών και ξένων επενδύσεων. Η τόνωση της νέας επιχειρηματικότητας. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, μέτρο το οποίο αποτελεί και στόχο του μνημονίου. Και σήμερα δυστυχώς είμαστε πίσω. 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ακόμα ανεκμετάλλευτα. Πρέπει να στηρίξουμε τις μικροσμεσαίες επιχειρήσεις. Να τονωθεί η πράσινη ανάπτυξη. Η προτεραιότητα σε μεγάλα έργα υποδομής. Σήμερα σας υπενθυμίζω
ότι τα έργα στους 4 αυτοκινητόδρομους της χώρας έχουν σταματήσει και πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μπαρόζο. Η απελευθέρωση της ενέργειας με άμεση προτεραιότητα την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων. Η ενίσχυση του συστήματος υγείας και συγκεκριμένα τη μείωση διοικητικών δαπανών και την ίδρυση κέντρων υγείας με στόχο την αποσυμφόρεση της τριτοβάθμιας περίθαλψης. Άμεση μείωση των αδικιών σε ό,τι αφορά τους χαμηλόμισθους υπάλληλους και συνταξιούχους. Και τέλος, η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι τα ανωτέρω μέτρα είναι αυτά που μπορούν να φέρουν μεσοπρόθεσμα την πρόοδο, ανεξάρτητα από το ψεύτικο δίλημα του μνημονίου. Το δίλημα που κάποιες πολιτικές δυνάμεις θέτουν για να προκαλέσουν το αίσθημα πολλών και να αποκομίσουν μικροκομματικά ωφέλη και έμεσα να θέσουν την Ελλάδα σε κίνδυνο. Επενδύουν στην οργή του κόσμου και ελπίζουν με αυτόν τον τρόπο να παραπλανήσουν τους Έλληνες ψηφοφόρους. Κάθε ψήφο σε μικρό κόμμα απλά ενδυναμώνει το ΠΑΣΟΚ. Ειλικρινά λυπάμαι για το ότι πρόσωπα που αναδείχθηκαν από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η συνοχή και η αυτοδυναμία είναι αναγκαία, επενδύουν σε άλλους στόχους. Πριν κλείσω, θέλω να σας μεταφέρω το πάθος και την όρεξη που έχω για δουλειά και να σας επισημάνω ότι δεν είμαι παιδί του πολιτικού σωλήνα. Είμαι εργαζόμενη, βιώνω καθημερινά τα προβλήματα και τις δυσκολίες και είμαι δε άμεση αποδέκτης των μέτρων που έχουν πάρθει. Και ο δικός μου μισθός έχει μειωθεί κατά πολύ. Στόχος μου λοιπόν είναι να παλέψω για όλους εμάς, για ένα καλύτερο αύριο. Με διαφάνεια και γνώμονα την αλήθεια και την αξιοπρέπεια. Κλείνοντας, θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ζητήσω τη βοήθεια και τη στήριξή σας με την ψήφο σας. Νιώθω ακόμα την ανάγκη να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που χωρίς καμία ιδιοτέλεια και υποχρέωση είναι κοντά μου, πιστεύουν σε μένα, με στηρίζουν σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Τους ευχαριστώ από την ψυχή μου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά και εύχομαι ανεξάρτητα από τη δική μου επιτυχία για το αποτέλεσμα των εκλογών, η Ελλάδα μας να τα καταφέρει.